να ρίξουν την κυβέρνηση. Το προσπάθησαν πάρα πολλές φορές, θυμηθείτε στο παρελθόν, μέσα από συλλαλητήρια. Ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Κάθε φορά όλο και λιγότεροι μαζεύονταν, μέχρι που τα παράτησαν. Ζήτησαν από τους βουλευτές της κυβέρνησης να αποστατήσουν. Δεν τα κατάφεραν. Έκαναν προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης. Δεν πέρασαν. Και τώρα είδε και απόειδε ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον κόσμο να ψηφίσει για να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Καλεί το λαό να τον βοηθήσει σε σχέδια όχι σταθερότητας αλλά αποσταθεροποίησης της χώρας, που στρέφονται πρώτα εναντίον του ίδιου του ελληνικού λαού. Και δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά. Δεν τον ενοχλεί η ακυβερνησία που θα ακολουθήσει. Δεν τον πειράζει ότι θα γυρίσουμε στην κρίση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα που φέτος περιμένουμε νέο ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό. Γιατί αν αρχίσει πάλι αστάθεια στη χώρα, τέτοιες αφίξεις δεν θα δούμε. Και ο κόσμος θα χάσει χρήματα και εισόδημα. Αλλά τίποτα από αυτά δεν τον νοιάζει. Απλά δεν θέλει να προχωρήσει η χώρα στην ανάπτυξη. Δεν θέλει να γίνουν ούτε μεταρρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες να γίνουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.